Μια σειρά άρθρων αναλύσεων αφορά την ελληνική μυθολογία και επειδή ξεκινάμε μια θεματική παρουσίαση θα μιλήσουμε για τον έρωτα και τις συζυγίες στον ελληνικό μύθο. Η σειρά αυτή μπορεί να δοθεί ένας τίτλος έτσι λίγο αρχαιοπρεπής «Αμφωτέρων η Μύσεα», σύμφωνα με το μύθο του Πλάτωνα, που κάθε άνθρωπος κάποτε διχοτομήθηκε από τους θεούς και ψάχνει να βρει το έτερον ίμιση, που και έμεινε και η φράση του έτερον ίμιση που λέμε. Πρώτο θέμα μας λοιπόν σήμερα η Φιλίδα και ο Δημοφόν. Ή αλλιώς η αγάπη και η αμυγδαλιά. Βασιστήκαμε σε αυτό από μια βιβλιογραφία σχετικά ενδιαφέρουσα. Ήρωες της Αττικής από το University of London Institute του Classical Studies του Robert Graves. Η ελληνική μύθη του Ζενάκου, εκδόσης Πλιάς. Του Κακριδί, η ελληνική μυθολογία της εκδοτικής Αθηνών. Και της Μέρη Λεύκοβιτ, της γυναίκης στον ελληνικό μύθο. Μετάφραση Μαλλιά Μεγαπάνω, εκδόσης Καστανιώτη. Αυτά για το σημερινό μας θέμα. Η Φιλής. Η Φιλίδα ήταν μια από τις θυγατέρες του βασιλιά της Θράκης, του Σίθωνα. Μητέρα της Φιλίδας ήταν μια νύμφη, η Μενδύης ή Εγχινόη αλλιώς. Σύμφωνα όμως με άλλη αναφορά, ο πατέρας της Φιλίδας ονομαζόταν Λυκούργος και φυσικά ήταν πάλι βασιλιάς της Θράκης. Ταυτίζονται δηλαδή οι δύο απόψεις αυτές. Ο Δημοφόν, το όνομα του οποίου προέρχεται από το Δήμος, που σημαίνει λαός, και φως, δηλαδή φως λάμψη, η λάμψη του Δήμου, δηλαδή του λαού, ή αυτός που φωτίζει το λαό του, αυτή είναι η σημασία του ονόματός του, ήταν μυθικός βασιλιάς των Αθηνών. Ήταν γιος του Θησέα και της Έθρας. Όμως ο Διόδωρος διαφωνεί και λέει ότι η μητέρα του ήταν η Αμαζόνα Αντιόπη. Όταν ο πολιτικός αντίπαλος του Θησέα, ο Μενεσθέας, που ήταν απόγονος του παλιού βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, στη διάρκεια μιας απουσίας του Θησέα, κατέλαβε την εξουσία στην πόλη, ο Θησέας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αθήνα, στέλνοντας τον Δημοφόντα και τον αδερφό του Ακάμαντα στην Εύβοια, στον φίλο του βασιλιά Ελεφίνορα. Πώς όμως έγιναν αυτά και πώς έλειπε ο Θησέας? Είχε κατέβει με το φίλο του τον Πυρίθος στον Άδη, ο οποίος Πυρίθος ήθελε να κλέψει τη γυναίκα του Άδη, την Περσεφόνη. Αυτά σαν παρένθεση. Αργότερα ο Δημοφόν και ο αδερφός του μαζί με τον βασιλιά της Εύβοιας συμμετείχαν στην εκστρατεία κατά της Τρίας, στον Τροϊκό πόλεμο δηλαδή. Μάλιστα, ο Δημοφόν ήταν από τους λιγοστούς άνδρες που κατάφεραν να μπουν, να ζητήσουν και να μπουν στο Αδούριο Ήπο. Βλέπετε ότι συχνά στη μυθολογία τα τέκνα των πρώτων ηρώων, όπως αυτό που συμμετείχαν στην αργοναυτική εκστρατεία ή στο λεγόμενο κυνήγι του Καλλιδόνιου Κάπρου, εμφανίζονται να συμμετέχουν και αυτοί, παίρνοντας την ανδρεία των γονέων τους, στον Τροϊκό πόλεμο. Επιστρέφοντας από την Τρία στην Αθήνα, μετά το τέλος του πολέμου, 10 χρόνια μετά, ο Δημοφόν έφτασε στην περιοχή των Βυσσαλτών, στη Θράκη, ίσως εξαιτίας κάποιας θαλασσοταραχής. Εκεί τον έριξε το καράβι του. Και εδώ η ιστορία μας αρχίζει να θυμίζει λίγο την περιπέτεια του Οδυσσέα στο νησί των Φεάκων. Στην ακρογελία εκείνη έπαιζε μια παρέα κοριτσιών. Ανάμεσά τους ήταν και η πριγκιποπούλα η Φιλίδα. Ο Δημοφόν, επικεφαλής των αυτών, ζήτησε από το κορίτσι να μην φοβηθούν. Οι άντρες απλά, είπε, ψάχναν να βρουν μια πηγή για να γεμίσουν με νερό τα άδεια τους δοχεία. Η Βασιλοπούλα όμως, γοητευμένη από τους ευγενικούς τρόπους του νερού Δημοφόντα και εμπιστευόμενη του ένστικτό της, κάλεσε τους στρατιώτες στο παλάτι, όπου τους φιλοξένησαν με τιμές. Και εδώ θυμίζει την ιστορία του Ναυσικάς και του Οδυσσέα. Γενικά η πριγκιποπούλα γοητεύτηκε από τη στάση και το παράστημα του νεαρού Δημοφόντα, μα και εκείνος δεν έμεινε διάφορος από τη χάρη και την ομορφιά της. Έτσι, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έρωτας δεν άρχισε να έρθει. Ήταν φλογερός και αμοιβαίος. Έτσι οδηγήθηκαν σε γάμο. Το γάμο των Διονέων ευλόγησε ο ίδιος ο βασιλιάς Σίθωνας, εκτιμώντας το ήθος και την ευγενική καταγωγή του γαμπρού του. Τίμησε την ένωση αυτή με πλούτη και γη από το βασίλειό του, φροντίζοντας να μην λείψει τίποτα από τους νεονύμφους. Φαίνεται πως ο Δημοφόν έμεινε τουλάχιστον τριέτη κοντά στην αγαπημένη του και σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, η Φιλίδα απέκτησε από το γάμο αυτό δύο αγόρια. Όμως κάποια στιγμή ο Δημοφόν έπρεπε να γυρίσει στην Αθήνα για να βοηθήσει τον πατέρα του στους αγώνες για να ξαναπάρει την εξουσία κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Μα πριν φύγει, ορκίστηκε στη Φιλίδα πως θα επέστρεφε γρήγορα κοντά της. Η Φιλίδα τον ξεπροβόδισε μέχρι τους 9 δρόμους, αυτή που μεταγενέστερα ονομάστηκε Αμφίπολη, όπου βρέθηκαν και τα αρχαία πριν λίγα χρόνια. Όπου του έδωσε ένα ιερό κουτί, το οποίο του είπε πως ήταν της θεάς Ρέας και που αυτός δεν θα έπρεπε να το ανοίξει
παρά μόνο όταν θα είχαν την ελπίδα να ξαναγυρίσει τη γυναίκα του. Ο Δημοφόρο δεν μπόρεσε να επιστρέψει γρήγορα στην Αθήνα, γιατί φεύγοντας από τη Θράκη, μια τρικυμία τον έστειλε πολύ μακριά από το σκοπό του, στην Κύπρο. Εδώ τώρα υπάρχει μια παραλλαγή του μύθου, που κάνει το μύθο λίγο πιο εντυπωσιακό, πιο ενδιαφέροντα. Η Φιλίδα, λέει αυτή η εκδοχή, δεν είχε παντρευτεί τον Δημοφόρο, τον είχε απλά αραβωνιαστεί. Αλλά εκείνος έμεινε για πάντα πιστός αυτήν και δεν λησμόνησε ποτέ την υπόσχεση του να επιστρέψει κοντά της. Όταν τελικά, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, εκείνος μπόρεσε να επιστρέψει στη Θράκη, να τη συναντήσει και να την παντρευτεί, ήταν δυστυχώς ήδη πολύ αργά. Η Φιλίδα, απογοητευμένη από την καθυστέρηση του Δημοφόντα, είχε πεθάνει από τον καημό της και μάλιστα είχε μεταμορφωθεί σε αμυγδαλιά, που έμενε όλο το χρόνο δίχως φύλλα, όπως ήταν και ο ψυχικός της κόσμος. Όμως ο Δημοφόντας δεν πίστευε ποτέ στο χαμό της και δεν μπορούσε να ζήσει μακριά από την αγαπημένη του, έχοντας και υποψίες μήπως αλήθευαν οι δυσάρεστες εκείνες φήνες που έφτασαν στα αυτιά του. Έτσι, αγνώντας νοθεσίες φίλων και συγγενών να παραμείνει μέχρι να ανοίξει ο καιρός, εκείνος που είχε πλέον επιστρέψει πια στην Αθήνα, ξεκίνησε μέσα στην καρδιά του χειμώνα για το ταξίδι της επιστροφής προς την αγαπημένη του. Για μέρες περπατούσε μέσα στο βοριά, το κρύο και το χιόνι, ώσπου τελικά, μετά από λίγο καιρό, έφτασε στη Θράκη. Αναζητώντας την αγαπημένη του, έφτασε στο σημείο που του είχε κουνήσει το μαντίλι, που τον είχε χαιρετήσει. Εκεί ακριβώς, στον ίδιο μέρος, είδε να στέκεται πια ένα ψηλό, ξεραμένο δέντρο, χωρίς καρπούς και φύλλα. Ο νέος τότε ένιωσε, κατάλαβε, όπως οι ερωτευμένοι νιώθουν στην καρδιά του, τι είχε συμβεί, και βγάζοντας μια κραυγή πόνου με δάκρυα στα μάτια, αγκάλισε σφιχτά τον ξερό κορμό, σαν να αγκάλιζε το σώμα της αγαπημένης του. Και τότε, σαν από θαύμα, λέει ο μύθος, ζωή πλημμύρισε στο άψυχο ξύλο και τα γυμνά κλαδιά του δέντρου στολίστηκαν με πανέμορφα μικρά λευκά άνθη που ανέβιαν μια υπέροχη ευωδία. Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές του μύθου λιγότερο ευχάριστες. Ένας που αφορά σε μια κατάρα, για παράδειγμα. Λέει λοιπόν μια παραλλαγή ότι μέχρι εκεί τα ίδια γεγονότα περιγράφουν, ότι έφυγε μακριά της και θα γύριζε. Όταν λοιπόν μετά από αρκετό καιρό, λέει αυτή η εκδοχή, η Φιλίδα απελπίστηκε από το γεγονός ότι η σύντροφός δεν επέστρεφε, πήγε στο σημείο που τον είχε αποχαιρετήσει, στους εννέα δρόμους, και πάλι λέει ο μύθος, και εκεί καταράστηκε τον άπιστο, όπως πίστευε άντρας της, και συνέχεια απαγχωνίστηκε σε ένα δέντρο. Από τότε το δέντρο στο οποίο κρεμάστηκε και ίσως και όλα τα δέντρα της περιοχής από τη θλίψη τους για το φρικτό τέλος της Φιλίδας δεν κρατούσαν ποτέ τα φύλλα τους. Το ίδιο συνέβαινε και με τα δέντρα που οι γονείς της φύτεψαν στον τάφο της. Στο μέρος που θαύτηκε, λέει μια κοντινή παραλλαγή, φύτρωσε μια αμυγδαλιά. Άνθησε μόνο στα τέλη κάποιου χειμώνα, όταν ο Δημοφόν τον έφερε ο δρόμος και ξαναπέρασε από εκεί. Άλλοι λένε πάλι ότι ο Δημοφόν, μετά από καιρό, βεβαιωμένος πια ότι δεν επρόκειτο να γυρίσει στη Φιλίδα, άνοιξε το κουτί που εκείνη του είχε δώσει και τότε είδε ένα όραμα που τον συνεπήρε, κάνοντας τον να υπεύσει τα λογό του και καλπάνοντας ορμητικά να πέσει κατά λάθος μαζί με τα λογό του και να πέσει στο στήθος του, να χτυπήσει πάνω στο σπαθί που φορούσε και να σκοτωθεί. Ενώ οι δικοί του άνθρωποι έκτοτε εγκαταστάθηκαν οριστικά στην Κύπρο. Μάλιστα για την Κύπρο, αντί για τον Δημοφόντα, ο μύθος εκεί λέει ότι πρωταγωνιστεί ο αδερφός του, Ακάμας. Υπάρχει και ακροτήριο με το όνομα Ακάμας, υπήρχε και πόλη Ακαμάντιον, απέναντι από την Κύπρο στη Φρυγία. Η ιστορία αυτή εμφανίζεται στο δεύτερο βιβλίο του έπους «Ηρωίδες» του Ρωμαίου ποιητή Οβίδιου, αλλά και σε έργο του ποιητή Καλλιμάχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχαία ονομασία «Εννέα οδοί για την Αμφίπολη» προέρχεται ακριβώς από το μύθο της Φιλίδας, η οποία λέγεται ότι είχε πάει 9 φορές στην ακτή, περιμένοντας την επιστροφή του Δημοφόντα. Σχόλια πάνω σε αυτό και κλείνουμε. Είναι πολύ πιθανό η ιστορία να πλάστηκε τον 5ο αιώνα από τους Αθηναίους για λόγους πολιτικούς. Συγκεκριμένα το 437 οι Αθηναίοι έδιωξαν τους ντόπιους Ιδονούς ή τα Ωμέγα που κατοικούσαν τότε σε Νέα Οδός, απήκησαν την πόλη και την άλλαξαν όνομα. Από τότε ονομάστηκε Αμφίπολη. Οπότε και επινόησαν ένα μύθο για να αποδεικνύει ότι η χώρα αυτή συνδέονταν με την Αθήνα ήδη από τους μυθικούς χρόνους. Λίγο αργότερα, μάλιστα, ο ρήτορας Ασχήνης χρησιμοποίησε τον ίδιο μύθο για να αντικρούσει τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο που διεκδικούσε την Αμφίπολη. Ενώ η κατάρα της Φιλίδας προς τον Αθηναίο Δημοφόντα στο συγκεκριμένο σημείο, κατά μια εκδοχή είπαμε, σε Νέα Οδούς, αποτυπώνει πιθανώς ένα είδος κατάρα που βάραινε τους Αθηναίους, γιατί στα μέρη αυτά
λέει η ιστορία, ιτήθηκαν πάρα πολλές φορές. Αυτά για σήμερα. Ένα δυσάρεστο, περισσότερο δυσάρεστο μύθο την άλλη φορά θα θυμηθούμε, για την Τυρό και τον Κρυθέα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.